Μάλιστα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα υπεκφύγω της ουσίας της ερώτησης και θα πάω κατευθείαν σε αυτήν. Νομίζω το εξής. Οι φοιτητές έχουν μιλήσει. Έχουν μιλήσει μέσα από τις δεκάδες αποφάσεις των φοιτητικών του συλλόγων σε όλη τη χώρα. Μέσα από τα μαζικά φοιτητικά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν και σήμερα και οι εικόνες ήταν πραγματικά συγκλονιστικές και μιλούν από μόνες τους, όπως αντίστοιχα και τις προηγούμενες εβδομάδες. Έχουν μιλήσει και εκφράζονται ξεκάθαρα, όπως και το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, για παράδειγμα οι καθηγητές μας μέσα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, των ΔΕΠ, ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, στο απαράδεκτο αυτό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και έχουν συγκεκριμένα αιτήματα για τα οποία η κυβέρνηση πρέπει τώρα και το Υπουργείο Παιδείας να πάρει θέση. Έχουν συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν τη διεκδίκηση ενός καλού, σύγχρονου, αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου, με δωρεάν φοιτητική μέρημνα, με εστίες, με αύξηση εδώ και τώρα του καθηγητικού προσωπικού, με υποδομές κατάλληλες, ώστε να μπορούμε σήμερα να έχουμε ολοκληρωμένη εποπτεία του επιστημονικού μας αντικειμένου και να μπορούμε αύριο, να βρούμε δουλειά με μοναδική προϋπόθεση το πτυχίο μας. Αυτά είναι τα αιτήματα των φοιτητών. Αυτά πρέπει να ακούσει εδώ και τώρα η κυβέρνηση, γιατί το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει δεν λύνει τίποτα από όλα αυτά. Πόσο μάλλον που το φέρνει επίτηδες, το παρουσίασε μάλλον πριν τα Χριστούγεννα μέσα στην περίοδο των γιορτών, και το φέρνει επίτηδες την περίοδο της εξεταστικής, γιατί έχει σχέδιο. Σχέδιο να εκβιάσει, να τρομοκρατήσει, αυτή την περίοδο μάλιστα κιόλας να συκοφαντήσει τον αγώνα των φοιτητών, με τρόπο που εκφράστηκε μέσα από την τοποθέτηση του συναδέλφου, κατά τη γνώμη μου, ώστε να περάσει το νομοσχέδιο. Μέχρι στιγμής δεν της έχει βγει. Ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι το νομοσχέδιο θα είναι νόμος του κράτους μέσα στο Γενάρη και αυτή τη στιγμή δεν έχει τεθεί καν σε δημόσια διαβούλευση. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση έχει πάρει την απάντησή της. Ούτως ή άλλως, για να απαντήσω και στο ζήτημα που έθεσε ο συνάδελφος, σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της χώρας πλειοψηφεί πρόταση εναντίωσης στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η πρόταση της Δάπνη Δουφουκού μειοψηφεί. Άλλωστε, λέω ως προς τα ζητήματα που έθεσε και ο συνάδελφος, αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, τότε πρέπει να μας απαντήσει γιατί ακόμα και σε ορισμένες προσπάθειες που έχει κάνει η ΔΑΠ να μαζέψει διαδικτυακά υπογραφές, ακόμα και εκεί δεν μαζεύει τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή, πανελλαδικά αυτή τη στιγμή 3.000 φοιτητές έχουν υπογράψει στην προσπάθειά της και μάλλον εκεί πέρα δεν τους χακάραμε. Άρα δεν είναι τέτοιο το πρόβλημα. Με βάση πάντως το νομοθετικό πλαίσιο τόσο της σημερινής κυβέρνησης, όσο και της κυβέρνησης αντίστοιχα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ προηγούμενα, παράνομη μπορεί να θεωρηθεί η διαδήλωση, η απεργία, η κατάληψη και η συνέλευση. Άρα λοιπόν οι φοιτητές για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους τα οποία ανέφερα και πριν, και σε αυτά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε και να απαντήσει και η ΔΑΠ και η κυβέρνηση, οι φοιτητές δεν θα μπορούσαν να διεκδικούν. Το κάνουν όμως. Και σε αυτό πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει. Στο γεγονός ότι οι φοιτητές αυτή τη στιγμή με τα μέσα που οι ίδιοι επιλέγουν, τις μεγάλες διαδηλώσεις που έχουν γίνει σε όλη τη χώρα, αλλά και τις καταλήψεις που γίνονται, επιλέγουν να αγωνιστούν για το πτυχίο τους, το οποίο το νομοσχέδιο, που είναι αντιδραστική τομή που φέρνει η κυβέρνηση, το χτυπά και δημιουργεί μια θάλασσα πολυκατηγοριοποίησης πτυχίων για να μπορούν μετά οι εργοδότες να διαλέγουν και να συμπιέζονται τα δικαιώματα όλων προς τα κάτω. Και αντίστοιχα για χρηματοδότηση των σχολών τους, η οποία, να πούμε ένα στοιχείο για παράδειγμα, ενώ το 2009 βρισκόταν στα 380 εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 127. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε και νομίζω ότι για αυτά τα ζητήματα που προβληματίζουν όλους τους φοιτητές και την πλειοψηφία μέσα στις σχολές, για αυτά πρέπει να μιλήσουμε. Αυτά απασχολούν τους φοιτητές, αυτά διεκδικούν και σε αυτά πρέπει να τοποθετηθεί η κυβέρνηση. Γι' αυτό και πρέπει αύριο, αν όχι σήμερα, ο Υπουργός και η κυβέρνηση να ανακοινώσει ότι το νομοσχέδιο αποσύρεται και να λύσει αυτά τα ουσιαστικά προβλήματα των φοιτητών. Μια φράση και για την ψηφιακή εξεταστική. Βεβαίως. Η κυβέρνηση, αφού δεν μπόρεσε να πείσει τους φοιτητές ότι το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει είναι για το καλό τους, στη συνέχεια προχώρησε σε τρομοκρατία και εκβιασμούς. Από ό,τι φαίνεται βέβαια, ούτε ο εκβιασμός για την εξεταστική έχει βάση, πέρα από την εγκύκλιο που προαναφέρατε. Η πλειοψηφία των διοικήσεων, πέρα από συγκεκριμένες, κάτω από παρέμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας,
αποφασίζει προσαρμογή της εξεταστικής, πηγαίνει δηλαδή καμιά εβδομάδα πίσω σε ορισμένες σχολές, χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα, αφού ούτως ή άλλως οι ίδιοι καθηγητές, αντίστοιχα η Ομοσπονδία των Εργαζομένων μέσα στα πανεπιστήμια, στηρίζουν τα αιτήματα των φοιτητών. Δεν υπάρχει ούτε ένα όργανο πανεπιστημιακό το οποίο να έχει βγει αυτή τη στιγμή και να έχει τοποθετηθεί υπέρ του νομοσχεδίου. Ούτε ένα. Το να έχουμε εστίες, το να έχουμε καθηγητές, να έχουμε χρηματοδότηση και να μπορούμε με το πτυχίο μας να βρούμε δουλειά είναι κόλλημα.